πολύ πιο κάτω. Καλημέρα παιδιά. Ήρθα για ένα σύντομο ψάρεμα, αλλά βλέπετε τι γίνεται. Δείτε πως πάει, πόσο αέρα έχει. Το κυματάκι με το που σκάσει πάνω σε κάποιο βραχάκι γίνεται σπρέι αμέσως και πετάγεται δεκάδες μέτρα μακριά. Έχει 6 μποφόρ με εξάρσεις μέχρι 8. Είναι βόρειος ο άνεμος, βόρειο-ανατολικός. Το σημείο εδώ είναι νοτικό, αλλά και πάλι ο αέρας κάνει μια στροφή και έρχεται από τα ανατολικά και ραπίζει ολόκληρη την παραλία. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ψαρέψω. Θα πάω λίγο πιο κάτω να ρίξω μερικές βολές, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα μπορέσω να πετύχω πλεύση, δεν θα μπορέσω να κάνω μακρινή βολή, τίποτα απολύτως. Δεν είναι καιρός για LRF, spinning και αν. Και πάλι είναι πολύ δύσκολος γιατί έρχεται από το πλάι. Μιλάμε απίστευτα εκνευριστικός αέρας, απίστευτα εκνευριστικός. Πρέπει να συντονίζομαι κάπως ανάμεσα στις εξάρσεις του αέρα να μπορέσω να κάνω καμία βολή της προκοπής. Το τεχνητό κοροπηδάει στον αφρό. Μια πέρκα αντί για τα μελανούρια. Θα πάω λίγο πιο κάτω. Ένα μικρό λαβρακάκι μέσα στο χαμό. Θα το αφήσουμε, είναι πολύ μικρό. Λοιπόν παιδιά, δεν θα το βγάλω ούτε φωτογραφία ούτε τίποτα. Έχει πάρα πολύ αέρα. Είναι δύσκολα να σταθεί οτιδήποτε με ζούρες, πράγματα. Είναι πολύ μικρό όπως και να έχει. Εγώ πήγαινα για τα μελανούρια που είδα πριν λίγο, αλλά και αυτό εδώ το λαβρακάκι μου έφτιαξε λίγο τη μέρα. Την πολύ δύσκολη μέρα. Με το χρώμα αυτό είναι, νομίζω, δεν είναι το γαβράκι, είναι το σαρδελάκι. Με το σαρδελάκι
αυτό δεν πρέπει να είναι πέρκα. Αυτό πάει βόλτα. Αυτός είναι ένας καλός αργός, ο οποίος με πάει βόλτα. Θα βγει πρώτος πριν από μένα στην ακτή. Ωραίος. Με τη ζεύρα. Αυτό μάλλον είναι μελανούρι. Ναι. Χτύπησε πολύ βαθιά κατευθείαν. Θα δοκιμάσω να το βγάλω εδώ επί τόπου. Οπα. Ήρθα λίγο πιο βαθιά. Λες να έχει κανένα μελανουράκι. Και όμως είχε μελανουράκι. Όμως είχε μελανουράκι. Αυτά τα ζαργάνα. Ωραία σαργουδάκι. Πού πήγες, Χρυσό? Thank you.
από τύχη σε ατυχία σήμερα και πάλι μετά σε τύχη. Έπιασα κάποια ψάρια, αλλά τώρα στο τέλος, εδώ μπροστά ήμουνα κοντά σε αυτές εκεί τις πέτρες που εξέχουν από τη θάλασσα. Πιάνε ένα αργό ο οποίος ήταν καλούτσικος, πάνω από 25 κατοστά σίγουρα, δυνατός. Τρίφτηκε πάνω σε μία πέτρα, βούτυξα μέσα, έχω βραχεί μέχρι το στήθος σχεδόν. Βούτυξα μέσα για να μπορέσω να το ξεσκαλώσω και πάνω που ξεσκάλωσε, μετά από 5 δευτερόλεπτα, δεν ξέρω τώρα αν έγραφε η κάμερα, νομίζω δεν έγραφε, γι' αυτό το εξηγώ, μετά από 5 δευτερόλεπτα έκανε τάκ και κόπηκε στη μέση του παράμαλου εκεί πέρα που είχε σκαλώσει και είχε τριφτεί πάνω στο βράχο, δυστυχώς. Αυτό ήταν το ψάρεμα για σήμερα, δεν έχω άλλο χρόνο, είχα ένα παράθυρο 3 ωρών περίπου. Βγήκαν κάποια ψάρια και μία εκπληξούλα σε ένα τόπο που και μάλλον πολύ ψαρεμένος είναι και από αυτούς που δεν τους πιάνει το μάτι σου. Λοιπόν, θα τα πούμε.